η αντιπαράθεση αυτή η ψευδεπίγραφη γίνεται πάνω σε κάλπικες υποσχέσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, που μάλλον θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οποιαδήποτε να ήταν, είναι προδιαγεγραμμένο. Το προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Βρυξελών, λέτε. Βρυξέλλες, ένα το κρατούμενο. Η αρινή έκθεση της Κομισιόν είναι σαφέστατη. Πάγωμα τριετιών, διεύρυνση φορολογικής βάσης, άρα επίθεση μέσω των ψηφιακών λόγων στους αυτοαπασχολούμενους. Και όχι επιδόματα και ενισχύσεις. Κόψιμο των κοινωνικών παροχών, των επιδομάτων οριζόντια. Το λέει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Λέει δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτά τα οποία λέτε. Το είπε ευγενικά. Τα οποία επιδόματα εσείς λέτε ως κουκουέ ότι πρέπει. Όχι, εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να συνεχιστούν, αλλά επειδή γίνεται αυτή η αντιπαράθεση, θα δίνονται ή δεν θα δίνονται. Φανταστείτε σε συνθήκες ανόδου του τιμαρίθμου ή σταθερού υψηλού τιμαρίθμου για τα τρόφιμα, 11-11,5%, κόβονται όλα αυτά τα επιδόματα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των επιδομάτων. Πάντως δεν τα καταψηφίσατε στη Βουλή. Ούτε τα ψηφίσαμε όμως. Ούτε τα ψηφίσατε, αλλά δεν τα εμποδίσατε. Γιατί λέμε... Έχοντας την άποψη πως ό,τι παίρνουν οι εργαζόμενοι είναι καλό. Είναι κάτι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι. Ή υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα, στα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης. Ποια είναι αυτά που είναι ουσιαστικά. Ο ΩΣΑ έβγαλε ένα κατάλογο μέτρων για να αποκτήσει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα που όλοι ενδιαφέρονται τα άλλα κόμματα. Τι μέτρα είναι αυτά, αντεργατικά, αντιλαϊκά. Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα που θα δοθούν είναι δεδομένο που θα δοθούν. Αλλά για να δοθούν αυτά τα χρήματα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στις ανάγκες, πρέπει να υπάρξουν μια σειρά αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα. Ή υπάρχει το αυστηρότερο δημοσιονομικό σύμφωνο. Η δημοσιονομική πειθαρχία τι σημαίνει, σημαίνει ότι θα παραμείνουν τα φορολογικά έσοδα σε αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς που θα τα πληρώνει ο λαός και τα λαϊκά στρώματα. Και δεύτερον, θα περιοριστούν οι κοινωνικές δαπάνες. Είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορούν την παιδεία, είτε αφορούν τις διάφορες πολιτικές στήριξης, όπως το ονομάζουν, των πιο ευάλωτων κατηγοριών. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, πολύ περισσότερο που σε συνθήκες που είναι το μέλλον, δεν είναι ρόδινο. Οι αβεβαιότητες είναι πολύ περισσότερες πάνω στην παγκόσμια οικονομία και στην πορεία της. Η Γερμανία βρίσκεται σε ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε συρρήκνωση εσείς του ΑΕΠ. Για την ακρίβεια, για παράδειγμα, που είναι νούμερο ένα θέμα και όποια κυβέρνηση και αν προκύψει θα το βρει μπροστά της. Η πρότασή σας για αύριο το πρωί ποια είναι, μείωση φορών. Η πρότασή μας για αύριο το πρωί είναι λοιπόν οι εξής, είναι οι στόχοι πάλιες. Που κατευθύνονται και απέναντι στις αιτίες της ακρίβειας. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας είναι μία από τις βασικές αιτίες του προβλήματος της ακρίβειας, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με το ακριβό ενεργειακό μείγμα. Δεύτερον, η κατάργηση της έμεσης φορολογίας, που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις όποιες τιμές υψηλές υπάρχουν. Και τρίτον, λέμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Και 13ου 14ου μισθού. Είναι ορισμένοι στόχοι πάλι στο οποίο αντιπαλεύεις. Εφικτή δημοσιονομικά αυτή. Προσέξτε, να πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό το οποίο κάνετε. Γιατί οι υπόλοιποι διαγωνίζονται είναι κοστολογημένα. Τι θα πει κοστολογημένα. Το επόμενο είναι να σας ρωτήσει η Μαρία αν έχετε βάλει στο μεσοπρόθεσμο όσα υπόσχεστε. Αν το ακούσουμε και αυτό, να το απαντάει ο κ. Καραφανασόπουλος. Οπότε, τι σημαίνει κοστολογημένο. Σημαίνει ότι θα εγκριθεί από τον εξαμηνιαίο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που κάνει κάθε φορά σε όλα τα κρατημένα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν είναι ενισχυμένη αυτή η εποπτεία. Αυτό λοιπόν το κοστολογημένο σημαίνει στις αντοχές τις δημοσιονομικές που αφορούν μόνο τις λαϊκές ανάγκες, αν θα περάσει ή όχι. Ενώ αντίθετα υπάρχει ένας παχτολός δισεκατομμυρίων που κατευθύνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους και σε υποδομές που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς και εκεί δεν υπάρχει αυτός ο κόφτης. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα προσπαθούν, αποδέχονται τη δημοσιονομική πειθαρχία, αποδέχονται τους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν να συμπιέσουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε αυτό το επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ελάτε. Καταρχάς να πω δύο σχολιασμούς και για το ασφαλιστικό και για την υγεία. Το ασφαλιστικό του κυρίου Κατρούγκαλου δεν ήρθε κεραυνός σε νεθρία. Ήταν η συνέχεια των νόμων Γιαννίτση, Λοβέρδου και όλων των υπολείπων. Ένα το κρατούμενο για να είμαστε καθαροί στο τι λέμε. Δεύτερον, η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ στο τρίτο μνημόνιο. Και όχι μόνο, και από άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν. Είναι λοιπόν μια αλυσίδα μέτρων η οποία συνεχίζεται και επιδεινώνει όλο και περισσότερο τη θέση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Για την υγεία, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έκλεισε όλα τα νοσοκομεία των λοιμωδών.
του ΣΥΡΙΖΑ και στο νοσοκομείο Θώρακα στην Πάτρα. Πού οδήγησε αυτό? Σε χαμένες κλίνες, σε λιγότερο υγειονομικό ποσοστό, άρα λοιπόν και στα τεράστια προβλήματα. Γιατί όλα αυτά μπαίνουν στο δαμόκλειο σπάθη της κοστολόγησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, που σε αυτά τα πλαίσια συμφωνούν, είναι το κοινό ανάγνωσμα και των τριών κομμάτων. Για να έρθουμε τώρα λοιπόν στα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν με την εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας, τόσο η εγχώρια αστική τάξη, όσο και η τουρκική. Αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται, έτσι, διαμορφώνει προϋποθέσεις επικίνδυνων εξελίξεων. Γιατί από τη μια μεριά η λογική του συλλογικού... Πρέπει, γιατί κάνετε τον διαχωρισμό της αστικής τάξης γιατί από την κάνουμε, εργατική. Γιατί, θέλω να πω στα εθνικά θέματα, γιατί, ο διαχωρισμός αυτός τι έννοια έχει? Τι έννοια έχει, είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή η εργατική τάξη είναι υπέρ της Λοζάνης, είναι μόνο η αστική. Όχι, προσέξτε, ίσα ίσα, που δεν εφαρμόζει τη συνθήκη της Λοζάνης η αστική τάξη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν ήθελε επί της ουσίας να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μειονότητα, και όχι η μειονότητα, και όλος ο λαός της Κομωτινής και της Θράκης, θα έπαιρνε άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει ολόκληρος δήμος μειονοτικός, ο Δήμος Ιαριανών, που δεν είχε ποτέ ένα κέντρο υγείας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι κάτοικοι να κάνουν 50 χιλιόμετρα. Αναφέρεστε στην πολιτική. Αναφέρουμε στα σημαντικά που αφορά προβλήματα τους πολίτες, που αφορά τους πολίτες, μάλιστα, στο μουσουλμανικό στοιχείο. Αφορά στο γεγονός ότι φεύγουν κάθε χρόνο για να πάνε να κάνουν αμεροκάματο σε άλλες χώρες. Αφορά στο γεγονός ότι οι καπνοπαραγωγοί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά προβλήματα. Είτε τα παιδιά, η τεράστια μαθητική απώλεια που υπάρχει, που δεν μπορούν να πάνε σχολείο τα παιδιά της μειονότητας. Κύριε Καραφανασόπουλε, δέχεστε ωστόσο ότι πρέπει το τουρκικό προξενείο να σταματήσει με έναν τρόπο να λειτουργεί λοιπόν ανεξέλεγκτα? Εμείς λέμε ότι αυτό το τουρκικό προξενείο, βεβαίως και συμβαίνει, το τουρκικό προξενείο δρούσε διαχρονικά ανεξέλεγκτα, προσπαθώντας να εργαλειοποιήσει τη μουσουλμανική μειονότητα για τους σκοπούς των επιδιώξεων της τουρκικής αστικής τάξης, αμφισβητώντας τη συνθήκη του Λοζάνη. Αυτή η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης μπορεί να γίνει και μέσα από τη λογική του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού. Στα πλαίσια αυτής της λογικής του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού άνοιξε μια σκή του αιώλου στα Βαλκάνια. Ο ασκός του αιώλου στα Βαλκάνια άνοιξε. Με την αλλαγή των συνόρων και τη δημιουργία κρατών προτεκτοράτων. Και μάλιστα αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων η διευθέτηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Αυτά τα πλαίσια τα έχουν αποδεχτεί τα άλλα κόμματα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο της χώρας και προσπαθεί να συγκαλυφθεί αυτό. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι οι πάλι και των Ελλήνων αλλά και των Ορθοδόξων αλλά και των Μουσουλμάνων πρέπει να είναι κοινοί για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους, η εργασία τους και να μπορέσουν να ζουν με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, είναι φανερό, είναι αποκαλυπτική η συζήτηση που έγινε εδώ. Απέναντι λοιπόν στην αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σοβαρό αντίπαλο δέος για να ασκήσει μια 100% μαχητική αντιπολίτευση για λογαριασμό των λαϊκών αναγκών. Και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Άρα το βήμα που έγινε στις 21 Μαΐου πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει ακόμη πιο ισχυρό κουκουέ για να πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της οργανωμένης αγωνιστικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε.